Οι ασθένειε καλά κρατούν στην Καβάλα τον Μάρτιο του 2024, με την παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα να έχει πληρότητα στα ασθενεί 100%, αλλά τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγεία συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Διευθυντή τη Δεύτερη Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα, κ. Ξενοφόντα Κροκίδη, οι ελλείψει του προσωπικού συνεχίζονται σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα, όπω και τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και αυτό έχει επίπτωση στην σωστή λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ ο ίδιο αναφέρθηκε και στα απογευματικά χειρουργία τα οποία έκαναν πρεμιέρα στην Καβάλα την περασμένη εβδομάδα. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγεία βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Λέω βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη συζήτηση που κυριαρχεί και καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων του Εθνικού Ιστήματος Υγείας και είναι τα απογευματινά χειρουργία. Απ' την άλλη μεριά βρισκόμαστε και σε μια μεταβατική φάση όσον αφορά τις διοικήσεις των νοσοκομείων, μια και τέλος του μήνα, όσοι ε, επέβα, ε, επέβαλαν ε, για να συμπεριληφθούν στου διοικητέ και του αναπληρωτέ, θα δώσουν εξετάσει τέλο του μήνα. Ε, Απ' την άλλη μεριά όμω, τα προβλήματα στο νοσοκομείο Καβάλα αλλά και στα γειτονικά νοσοκομεία συνεχίζουν να υπάρχουν. Ε, η δικιά μα κλινική, η Β' Παθολογική Κλινική, το πρωί τη Τρίτη, μετά το τρίήμερο είχε μια πληρότητα 100%. Άρα καταλαβαίνετε ότι συνεχίζει και στην Καβάλα αλλά και στη γύρω περιοχή να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και λιμώδη νοσήματα. Ευτυχώς ο κορονοϊός θα λέγαμε ότι έχει υποχωρήσει κατά πολύ. Την περασμένη εβδομάδα δεν υπήρχαν καμία νέα διασωλήνωση και αυτό είναι καινούριο όλα αυτά τα τέσσερα τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε συγκεκριμένες ειδικότητες τόσο στο νοσοκομείο Καβάλα, όσο και στα γειτονικά νοσοκομεία που δημιουργούν προβλήματα. Χαρακτηριστικά να πω ότι στα γειτονικά νοσοκομεία τη Δράμα και τη Ξάνη υπάρχουν μεγάλε ελλείψει, τουλάχιστον στη δικιά μα ειδικότητα την παθολογία. Αυτό οδηγεί σε μετακινήσει γιατρών και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια δυσλειτουργία σε αυτού που μένουν πίσω για να καλύψουν το αυξημένο εφημεριακό και άλλο έργο των κλινικών του. Ε, είπα προηγουμένω ότι τη δικιά μου προσωπική άποψη και την έχω πει και τις τελευταίες μέρες και στο δικό σας κανάλι αλλά και σε όσους με ζήτησαν την προσωπική μου άποψη μια και έχω κάποιο θεσμικό ρόλο, είμαι ακόμη πρόεδρος ε, του Πιαθαρικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας. Είμαι πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλα, αλλά η εμπειρία μου και νοσοκομιακού δέκα χρόνια. Ε, να μην κινδυνέψουμε όλοι, και το λέω όχι μόνο για εμά του υγειονομικού, αλλά και η κοινωνία, να καταντήσουμε το θέμα των απογευματινών χειρουργείων ε, και να κυριαρχήσει όλα τα προβλήματα, όπω έγινε με το θέμα, παραδείγματο χάρη, του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, που κάλυψε οποιαδήποτε θέματα, είτε ήταν εθνικά, είτε ήταν η ακρίβεια, η εσκροκέδια και όλα τα άλλα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα, να μην καταντήσουμε να καλύψει όλα αυτά τα προβλήματα με την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Υπουργού και του Υπουργείου ε, για να διαδοθεί αυτό ο θεσμό. Θα το δούμε λιγάκι αν περπατήσει. Ο ίδιο ο Υπουργό είναι πολύ αισιόδοξο. Λέει ότι σε λίγο καιρό 95% των ε, νοσοκομείων θα κάνουν απογευματινά χειρουργία. Υπάρχει η διαφορετική άψη που λέμε, όχι μόνο εγώ, αλλά και αρκετοί μαζί μου μένα, που λένε ότι είναι καλύτερο να ενισχύσουμε το εσύ με γιατρού όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων αλλά και των άλλων ειδικοτήτων, ανεσιολόγου και άλλου, αλλά και προσωπικό. Γιατί στα χειρουργεία δεν είναι μόνο οι συνάδελφοί μου οι χειρουργοί, είναι και ε, άλλο προσωπικό που ε, συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, να ενισχύσουμε. Με προσωπικό του ΕΣΥ, έτσι ώστε να ανοίξουν σε όλα τα νοσοκομεία κατά το πρωινό ωράριο καινούργιε έδουσει χειρουργείων και να ε, υποβάλλονται σε χειρουργικέ επιβάσει με την ασφάλεια που προβλέπει και προσφέρει το πρωινό ωράριο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.